τον Δόκτωρ Ανδρέα Στυλιανού, ο οποίος εργάζεται από το 2010 στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ως λειτουργός στον κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην οικονομικότητα της αγροτικής παραγωγής, στη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων και στη χρήση των νέων τεχνολογικών στη γεωργία, για τα οποία σήμερα θα μας παρουσιάσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα. Συνάδελφε. Ευχαριστώ, συνάδελφε, για την εισαγωγή. Θα σας παρουσιάσω την εργασία σήμερα με τίτλο «Τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας στην καλλιεργία της πατάτας, από τη θεωρία στην πράξη». Λοιπόν, όπως όλοι φαντάζομαι γνωρίζετε, η πατάτα αποτελεί, και το ανέφερε και πριν ο αγαπητός ο Σάββας Μαλιώτης, η πατάτα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες της Κύπρου και το κυριότερο εξαγωγικό ακατέργαστο γεωργικό προϊόν, αντιπροσωπεύοντας μάλιστα την τελευταία δεκαετία πάνω από το 40% των εξαγωγών πρωτογενών γεωργικών προϊόντων. Μάλιστα, πάνω από τα 2/3 της χωρίας παραγωγής εξάγεται σε χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Οπότε φαίνεται ότι είναι αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος τόσο για τους παραγωγούς αλλά και για το κράτος. Παρ' όλα αυτά όμως, η καλλιέργεια της πατάτας αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις και προβλήματα, όπως είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές, το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, η ρύπανση των εδαφών και των υδάτων, οι υψηλές ή όλο και αυξανόμενες μάλλον ποιοτικές απαιτήσεις των αγορών στόχων και κυρίως του εξωτερικού. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν απαιτήσεις πλέον για ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής και άλλα πρότυπα ποιότητας, και φυσικά οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά αναπόφευκτα θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της πατατοκαλλιέργειας στην Κύπρο. Υποστηρίζεται γενικά ότι η απάντηση στις προκλήσεις αυτές δύναται να δώσει η υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας, όπως είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι δορυφορικές εικόνες, τα μη επανδρωμένα οχήματα, είτε εδάφους είτε αέρος, οι αισθητήρες διαφορετικών τύπων, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και αγροτικά ρομπότ. Εδώ να επισημάνω ότι η έξυπνη γεωργία σαν όρος έχει υιοθετηθεί, είναι πιο πρόσφατος ορισμός μάλλον από την ακριβή γεωργία, και θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του συστήματος και όχι μόνο ακριβείς μετρήσεις, precise measurements που λέμε. Οπότε είναι μια ιδέα που βοηθά τους παραγωγούς να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις μέσα από όλο το σύστημα. Υποστηρίζεται επίσης ότι οι τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας μπορούν να οδηγήσουν στην αποδοτικότερη χρήση των εισροών, κυρίως των λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, της άρτευσης και της εργασίας, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Η εμπειρία μας, μάλιστα, με τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει, για παράδειγμα, ότι μπορεί να επιτευχθεί μείωση μέχρι και 22% της κατανάλωσης αρτευτικού νερού. Ωστόσο όμως, η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτό στην Κύπρο βρίσκεται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό ισχύει φυσικά και για την Ευρώπη. Η υιοθέτηση των τεχνολογιών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και δεν έχει καταφέρει ακόμη, δεν έχουν καταφέρει οι τεχνολογίες αυτές να διεισδύσουν στην καθημερινή διαχείριση της εκμετάλλευσης. Αυτό φαίνεται να οφείλεται σε κάποιους περιοριστικούς παραγοντές και πάλι μέσω της βιβλιογραφίας, της εκτενούς βιβλιογραφίας που έχουμε κάνει την ανασκόπηση, μέσω της δικής μας έρευνας στο Ινστιτούτο, αλλά και από την εμπειρία μας φαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τη μεγάλη ηλικία και το χαμηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των παραγωγών, ο χαμηλός βαθμός εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες, το μικρό μέγεθος και ο κατακαιρματισμός των εκμεταλλεύσεων, το αρχικό κόστος επένδυσης και φυσικά η διστακτικότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης των παραγωγών προς τις νέες τεχνολογίες. Θεωρούμε ότι η διστακτικότητα είναι απόλυτα δικαιολογημένη από μέρος των παραγωγών μας, καθώς είναι κάτι καινούργιο για αυτούς και φυσικά ρυψοκινδυνεύουν σε εισαγωγικά τη ζήση τους, το εισόδημά τους και τη διαβίωσή τους. Οπότε χρειάζονται αποδείξεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο και περισσότερα δεδομένα για τον πραγματικό αντίκτυπο των τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας στη γεωργική βιωσιμότητα, ώστε να καταφέρουμε να πείσουμε τους παραγωγούς για τα ωφέλη που μπορεί να τους παρέχουν.
Με βάση όλα αυτά, τώρα ο σκοπός του παρόντος έργου είναι να αναδείξει τα πιθανά ωφέλη από την εφαρμογή των τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας στην πατατοκαλλιέργεια και να βοηθήσει τους παραγωγούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τώρα, η τεχνολογική προσέγγιση που αξιοποιείται στο πλαίσιο του έργου αυτού είναι το ολιστικό σύστημα έξυπνης γεωργίας GeoSense, το οποίο συνδυάζει ουσιαστικά τεχνολογίες πληροφορικής όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων με επιστημονικούς τομείς όπως η γεωπονία, γι' αυτό και θεωρείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με απότερο στόχο την παροχή εξειδικευμένης συμβουλής για βελτιστοποίηση και μείωση της χρήσης των εισρωών. Το σύστημα GeoSense επιλέχθηκε λόγω της εμπειρίας μας όλα αυτά τα χρόνια στα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και το ότι είναι ένα από τα συστήματα τα οποία είναι κατάλληλα για μικρούς παραγωγούς, καθώς δεν χρειάζεται αρχικό κόστος επένδυσης, τεχνολογικό κόστος. Περισσότερα για το σύστημα αυτό και για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στο πρόσφατη δημοσίευση μας στο περιοδικό Atmosphere της ερευνητικής μας ομάδας με τίτλο Smart Farming Techniques for Climate Change Adaptation in Cyprus. Εκεί μπορείτε να δείτε ενδελεχώς και με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία αυτή. Εν ολίγης, το σύστημα αυτό αξιοποιεί δεδομένα από 4 βασικές πηγές, από τηλεμετρικούς σταθμούς οι οποίοι είναι εντελώς αυτόνομοι και από αισθητήρες διαφορετικών τύπων, εδάφους και φυλώματος. Αξιοποιεί επίσης δεδομένα από δορυφολική τηλεπισκόπηση, από παρατηρήσεις στο πεδίο που είναι πολύ σημαντικό τόσο του παραγωγού όσο και των γεωπόνων και φυσικά από ένα ψηφιακό λεπτομερές ημερολόγιο του παραγωγού όπου καταγράφονται καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο όλες οι πρακτικές. Ακολούθως όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων τέλος πάντων υπολογιστικού νέφους, όπου επεξεργάζονται, αναλύονται, δημιουργούνται και κάποιες μεταβλητές χρησιμοποιούνται ως εισρωές για τη δημιουργία μοντέλων φυτοπροστασίας, άρδευσης και λίπανσης. Και αυτό που έχει σημασία και στο τέλος δίδεται στον παραγωγό είναι μια τελική συμβουλή υπομορφή ένα απλού μηνύματος SMS στο κινητό του και παράλληλα μιας φιλικής στο χρήστη διαδικτυακής εφαρμογής. Και αυτή είναι η ουσία. Αυτό θέλει ο παραγωγός, ένα απλό SMS. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα, πώς εγκαταστήσαμε το πείραμα μας, η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται, γιατί εφαρμόζεται ακόμη, δεν εφαρμόστηκε μόνο, εφαρμόζεται σε ένα πειραματικό αγροτεμάχιο στο σταθμό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην Ξυλοτύμπου και παράλληλα σε ένα άλλο αγροτεμάχιο στον ίδιο χώρο γίνεται ακολουθούνται οι συνήθεις πρακτικές μάλλον των παραγωγών με τη συμβατική γεωργία ώστε να συγκρίνουμε τα δύο αποτελέσματα. Οπότε στην ουσία έχουμε δύο αγροτεμάχια, το αγροτεμάχιο της συμβατικής γεωργίας και το αγροτεμάχιο της έξυπνης γεωργίας και τα δύο αγροτεμάχια σπάρθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 2021 με την ποικιλία Σπούντα, που είναι η πιο εμπορική ποικιλία πατάτα στην Κύπρο. Κάθε αγροτεμάχιο είχε 6 γραμμές έκαστο. Φυσικά χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι ενδιάμεσες γραμμές για τις μετρήσεις, ώστε να αποφύγουμε τις τυχόν παράπλευρες επιδράσεις της επεμβάσης από εξωτερικούς παράγοντες. Το αρδευτικό σύστημα περιλάμβανε μικροεκτοξευτήρες παροχής γύρω στα 250 λίτρα ανά ώρα. Παρακολουθήσαμε μόνο δύο ασθένειες που θεωρήσαμε ότι είναι οι πιο βασικές, το μπερονόσπορο και την αλτερνάρια. Και τα δύο αγροτεμάχια, η συγκομιδή των δύο αγροτεμαχίων έλαβε χώρα στις 19 και 20 Μαΐου του 2021. Μεταξύ, καθ' όλη τη διάρκεια από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή, εννοείται ότι συλλέγοντας συνεχώς δεδομένα από τις 4 προαναφερόμενες πηγές. Τώρα, πώς έγινε η σύγκριση μεταξύ των δύο αγροτεμαχίων, της συμβατικής γεωργίας και της έξυπνης γεωργίας. Χρησιμοποίησαμε κάποιες παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 ευρύτερες ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις εμπορικές προδιαγραφές, καθώς αποτελεί σημαντικό παραγόντα για τους παραγωγούς. Εδώ είχαμε 4 κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της πατάτας. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις πατάτες από 28 μέχρι 35 χιλιοστά, η δεύτερη 35 μέχρι 55 και κάτω από 8 εκατοστό μέτρα μήκος, η τρίτη είναι οι πατάτες το μεγαλύτερο μεγέθος πάνω από 45 χιλιοστά και πάνω από 8 εκατοστό μέτρα μήκος και φυσικά καταγράψαμε και τις μη εμπορεύσιμες πατάτες. Στο πλαίσιο αυτό λήφθηκε δείγμα των 50 κιλών αναγραμμή.
Τώρα, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μετρήθηκαν τα ολικά σάκχαρα, η υγρασία, η ξηρά ουσία, τα νητρικά και προχωρήσαμε σε ανάλυση υπολοιμμάτων φυτοφαρμάκων που περιλάμβανε πάνω από 846 δραστικές ουσίες και στο πλαίσιο αυτό λήφθηκε δείγμα των 5 κιλών αναγραμμή, τυχαίο δείγμα των 5 κιλών. Και η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει φυσικά τις εξίσου σημαντικές τεχνικο-οικονομικές μεταβλητές, όπως η επίδραση στην καταβαλλόμενη εργασία, στην κατανάλωση νερού άρδευσης, στο μεταβλητό και συνολικό κόστος παραγωγής, στην ακαθάριστη παραγωγή και αξία, στο ακαθάριστο κέρδος, στη φυσική και οικονομική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης και κάτι που παρέλειψα να βάλω και στην παραγωγικότητα της εργασίας, το οποίο δεν φαίνεται στην παρούσα διαφάνεια. Προχωρώντας τώρα στα αποτελέσματα εν συντομία. Φαίνεται ότι όσον αφορά τις εμπορικές προδιαγραφές δεν είχαμε κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο τεμαχίων. Αυτό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ίσως είναι το γεγονός ότι στο τεμάχιο της έξυπνης Γεωργίας παρατηρήθηκε μεγαλύτερος όγκος παραγωγής στη μεσαία κατηγορία μεγέθους, αλλά χαμηλότερος όγκος παραγωγής, ελαφρώς χαμηλότερος όγκος παραγωγής στην κατηγορία των μεγάλων μεγεθών. Τώρα, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν πανομοιότυπα και για τις δύο συστήματα και επισημαίνω ότι και για κανένα από τα δύο συστήματα δεν εντοπίστηκε πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια οποιοδήποτε δραστική ουσία φυτοφαρμάκων, οπότε αυτό είναι θετικό και για τις δύο περιπτώσεις. Και τώρα, όσον αφορά τις τεχνικο-οικονομικές μεταβλητές, τα αποτελέσματα εδώ παρουσιάζονται ως ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την συμβατική γεωργία. Επιτύχαμε μείωση στην καταβαλλόμενη εργασία κατά 27%, μείωση στην κατανάλωση νεροάρδευσης κατά 57%, στο κόστος των λιπασμάτων κατά 31%, κόστος φυτοπροστασίας κατά 33%, μεταβλητό κόστος παραγωγής κατά 19%, συνολικό κόστος παραγωγής κατά 22%, και επιτεύχθηκε επίσης αύξηση στο ακαθάριστο κέρδος κατά περίπου 80%, αύξηση στη φυσική και οικονομική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης πάνω από 80%. Βλέπετε με κόκκινη γραμματοσειρά την ακαθάριστη παραγωγή και την ακαθάριστη αξία. Παρατηρήθηκε μια ελαφριά μείωση γύρω στο 18% για την ακαθάριστη παραγωγή και γύρω στο 22% για την ακαθάριστη αξία. Με βάση τώρα τα αποτελέσματα, τα οποία διευκρινίζω ότι είναι αποτελέσματα που αφορούν μόνο μία καλλιεργητική περίοδο, οπότε δεν μπορούμε ακόμη να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το συγκεκριμένο περίπτωση. Καταδεικνύουν όμως σημαντικά πιθανά ωφέλη από την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών, τόσο για τους ίδιους τους παραγωγούς, όσο και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο και φυσικά της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της χρήσης των ισρωών και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της συμβατικής γεωργίας και της έξυπνης γεωργίας ως προς τις εμπορικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παρατηρήθηκε, όπως είπα, μια ελαφρώς χαμηλότερη παραγωγή στο τεμάχιο της έξυπνης γεωργίας, η οποία όμως αυτή η μείωση δεν οφείλεται στις τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας αυτές καθ' αυτές, αλλά σε κάποιες τεχνικές παραλήψεις από μέρος της ομάδας μας. Ωστόσο όμως, και με βάση αυτό το γεγονός, φαίνεται ότι η μειωμένη αυτή η παραγωγή αντισταθμίζεται από τη μεγάλη μείωση του κόστους παραγωγής και από το υψηλότερο καθάριστο κέρδος. Χρειάζεται όμως, συνάδελφοι, περαιτέρω έρευνα για να πιστούν ακόμη η παραγωγή για τα πιθανά ωφέλη των τεχνολογιών αυτών, των τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας, στο πλαίσιο της οποίας θα ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων και των γεωπόνων παραμένει πάρα πολύ σημαντικός, ώστε η συμβουλή που παράγεται να ερμηνεύεται, να εφαρμόζεται και να παρακολουθείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Από μόνος του παραγωγός είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Το έργο αυτό συνεχίζεται με ελαφρώς διαφοροποιημένο πειραματικό σχεδιασμό για ακόμη τουλάχιστον δύο καλλιεργητικές περιόδους, ώστε να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.